Ποιοι εδώ πέρα μέσα δουλεύουν για τον εαυτό τους. Οι υπόλοιποι που δεν σηκώσατε χέρι, να σας ενημερώσω ότι και εσείς για τον εαυτό σας δουλεύετε. Και βασικά όλοι μας δουλεύουμε για τον εαυτό μας, από τη μέρα που θα πιάσουμε την πρώτη μας δουλειά, μέχρι που θα βγούμε, αν βγούμε τέλος πάντων, στη σύνταξη. Okay. Άσχετα από το ποιος μας πληρώνει. Πριν κάποια χρόνια, ένας πολύ πετυχημένος μέντορας μου, σε μια συζήτηση που είχαμε, μου λέει, Θοδωρή, πόσο χρόνο είσαι? Τότε ήμουν 23 χρονών, λέω 23. Μου λέει, δηλαδή, έχει περίπου 5 χρόνια που τελείωσε το σχολείο και βγήκε στην αγορά εργασία, σωστά? Και λέω, σωστά. Ωραία. Και μου λέει, πόσα χρήματα έχεις αποταμιεύσει? Θέλω να σκεφτείς, να υπολογίσεις δηλαδή, πόσα χρήματα έχεις αποταμιεύσει αυτά τα 5 χρόνια. Δεν μου πήρε πολύ χρόνο να σκεφτώ, καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ εύκολο να κάνω τις πράξεις. Και μου λέει, τώρα θέλω να σκεφτείς ότι αν συνεχίσεις και κάνεις τέτοια πράγματα για τα επόμενα 5 χρόνια, αυτό που θα έχεις καταφέρει είναι να διπλασιάσεις τα χρήματα που έχεις βάλει στην άκρη. Και λέω εγώ τώρα, 2 επί 0. Λοιπόν, οπότε μου λέει, αν θέλεις να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια, χρειάζεται σήμερα να αρχίσεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, να παίρνεις διαφορετικές αποφάσεις σήμερα. Και μετά μου λέει ο ίδιος μέντορας, μου λέει, θέλω να σου κάνω μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που θα σου κάνει κάποιος στη ζωή σου. Έχεις βρει την ευκαιρία που θα φροντίσει εσένα και την οικογένειά σου για το υπόλοιπο της ζωής σου? Και αυτή, αν το σκεφτείτε, ίσως είναι η πιο σημαντική ερώτηση που θα σας κάνει κάποιος στη ζωή σας. Έχετε βρει την ευκαιρία που θα φροντίσει εσάς και την οικογένειά σας για το υπόλοιπο της ζωής σας? Και μετά μου λέει, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Ότι χρειάζεται να αφιερώνεις χρόνο κάθε εβδομάδα για να βρεις αυτή την ευκαιρία. Και μετά μου λέει, θέλω να σου δώσω και ένα δώρο, να σου κάνω ένα δώρο. Και βγάζει την κάρτα του, μου δίνει την κάρτα και μου λέει, όταν αποφασίσεις να ψάχνεις, όταν αρχίσεις να ψάχνεις αυτή την ευκαιρία, θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο για να σου δείξω την ευκαιρία που έχω βρει εγώ και με την οποία φροντίζω την οικογένειά μου και θα τη φροντίζω το υπόλοιπο της ζωής μου. Και θέλω να σας πω ότι αν η αναζήτησή σας σας οδήγησε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, ότι πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Γιατί αυτό που θα ακούσετε σήμερα και αύριο είναι ευκαιρία που βρήκαμε κι εμείς για να φροντίσουμε τις οικογένειές μας και είναι και η δική σας ευκαιρία. Οπότε ένα χειροκρότημα σε όλους που είστε σήμερα εδώ.